τον χτύπησαν και τον κλείδωσαν μέσα στο μπάνιο. Εφιαλτικές στιγμές έζησε ο Κωνσταντίνος Κοροξενίδης λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Δύο άγνωστοι άντρες του επιτέθηκαν μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην πολιτεία. Και αφού τον λίστεψαν, τον χτύπησαν, τον φίμωσαν και τον κλείδωσαν μέσα στο μπάνιο. Ο σύζυγος της Μαριλένας Παναγιωτοπούλου μιλάει αποκλειστικά στο Σταρ για την περιπέτειά του. Τι συνέβη, δηλαδή μπήκατε μέσα στο σπίτι και ήσασταν μόνο σας? Ναι. Σας λίστεψαν, σας έδεσαν, είστε καλά τώρα? Είμαι καλά, μια χαρά μου. Και εσείς καταφέρατε και λυθήκατε, τι συνέβη? Απλά λόγω, ξέρετε, τώρα λόγω Χριστουγέννου και όλα αυτά. Είναι κάτι δυσάρεστο που συνέβη όμως, σας πήραν κάποια πολύτιμα αντικείμενα? Ναι, πήραν διάφορα, ναι. Μεγάλο ποσό χρηματικό? Αρκετά. Δεν θέλει καν να σκέφτεται τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν εκείνη την βραδιά βρίσκονταν στο σπίτι ο τρίχρονος γιος του ή η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου, που έχει μπει ήδη στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν τραγική εξέλιξη. Ισχύει ότι τον έδεσαν πριν φύγουν? Βεβαίως. Δεν έφυγε, τον πάνε σε μια τις γέρες. Ευτυχώς που ήταν το παιδάκι μέσα, γιατί καταλαβαίνεις ένα παιδί. Να βλέπει τέτοια πράγματα θα ήταν μια τραυματική εμπειρία. Η κυρία Παναγιωτοπούλου, που είναι 8 μηνών έγκυος. Εκεί θα ήταν ακόμη πιο δραματικά τα πράγματα. Το σπίτι στο οποίο διαμένουν η κυρία Παναγιωτοπούλου και ο κύριος Κοροξενίδης διαθέτει ένα σύγχρονο σύστημα συναγερμού. Ο συναγερμός λειτουργήσε, αλλά οι διαρρήκτες αδιαφόρησαν. Ο Κωνσταντίνος Κοροξενίδης ειδοποιήθηκε στο κινητό του από την εταιρεία ασφαλείας και έτρεξε στο σπίτι να δει τι συμβαίνει. Μόλις άνοιξε την πόρτα, αντίκρισε τους δύο διαρρήκτες, οι οποίοι χύμηξαν πάνω του και του επιτέθηκαν με γροθιές. Ήταν πολύ σοκαριστικό όλο αυτό το γεγονός. Πώς κατάφερε και λύθηκε? Κατάφερε γιατί λύθηκε και μετά το είχαν κλειδώσει βέβαια μέσα. Και φώναξε από πάνω, τον ακούσανε και κατέβηκαν κάτω και ειδοποίησαν στην αστυνομία και τον. Οπότε οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία. Ναι, ναι. Οι δύο άντρες, αφού πήραν ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι, ακόμη και τα χρήματα που είχε πάνω του, τον κλείδωσαν στο μπάνιο για να φύγουν σαν κύριοι. Αντιστάθηκε? Δεν αντιστάθηκε, καλά έκανε, γιατί αν είχε αντισταθεί δεν μπορούσε να είχε πρόβλημα. Και τον δέσανε, του πήραν τα χρήματα, ό,τι βρήκαν εκεί, αξίες πράγματα και φύγανε μετά. Ο Κωνσταντίνος Κοροξενίδης έχει κάνει μήνυση κατά γνώστων και η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.